Εδώ που μάθανε τα μάτια μας να κλαίνε, που συνηθίσαμε σε καλπικούς καιρούς. Εδώ θα μείνουμε γιατί έχουμε και λέμε ένα φιλότιμο και λόγους σοβαρούς. Γιατί εδώ, εδώ είναι ο έρωτας που ξέρουμε. Εκπληκτικός Μητροπάνος. Εκπληκτικός Μητροπάνος. Λοιπόν, επιτρέψτε μου, Παρασκευή είναι, και όχι μόνο για την Παρασκευή, θα μπορούσα να το ζήσω οποιαδήποτε ημέρα και, ή οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, να μπορέσω να έχω την δυνατότητα να συνομιλήσω έστω λίγο με έναν άνθρωπο που εκτιμώ προσωπικά και για την προσωπική του πορεία και για τις απόψεις που υπερασπίζεται χρόνια και για τη διαδρομή που έχει. Και γιατί μπορεί παρά τα όσα περνά, τα όσα περνάμε όλοι μας, να εξακολουθεί με το δικό του διαφορετικό τρόπο να λέει μέσα από την καρδιά του: στην υγεία μας, βρε παιδιά. Σπύρος Παπαδόπουλος, στην παρέα μας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Άντε και επίσημα την καλημέρα μας. Λοιπόν, πάμε, πριν σε πάω στα της επικαιρότητας, θέλω εγώ να πάμε στα όσα έγινε. Γιατί τώρα ο κόσμος ο πολίτης δεν ξέρει ότι έχει αλλάξει ευνίδια θεατρικό. Δηλαδή, έχει πάει σε άλλη παράσταση. Δεν ξέρω αν είστε και στο ίδιο θέατρο. Στο ίδιο θέατρο δεν αλλάζει. Από το Κοροϊδάκι Δεσποινίδος, λόγω μιας εγκυμοσύνης, ενός ευχάριστου γεγονότος, η Κατερίνα μας. Πάμε τώρα σε μια παράσταση που έχω απολαύσει και με χαρά θα την ξαναδώ. Πάμε στον τυχαίο θάνατο ενός αρχικού, του Ντάριο Φω. Έτσι. Ναι, λες και ήμουν προφητικός όταν με ρωτάγανε γιατί κατεβάζω το έργο τους. Έλεγα ότι παίζεται ήδη 3 χρόνια και ότι θα μπορούσε να παιχτεί άλλα 10. Δεν σταματάει αυτό το. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, ενώ άρεσε πολύ στον κόσμο γιατί είναι και το έργο τέτοιο κλπ. Και ήταν σαν προφητικό γιατί μας ξανάρθε τώρα. Με την εγκυμοσύνη της Κατερίνας δεν γινόταν. Το τραβήξαμε όσο μπορούσε, σε λίγο θα γινούσε το παιδί πάνω στο σκηνή. Δεν γινόταν άλλο να πάει και κατέβηκε το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδας. Ήταν μια σχεδόν αντανακλαστική κίνηση ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού να ξανέβει, γιατί σε πληροφορώ ότι μέχρι και ακόμη άνθρωποι που δεν είχαν ενημερωθεί για το ότι παίζουμε πέραν τηλέφωνο και το ζητάγανε. Μη σου πω ότι από αυτό επηρεάστηκε πιο πολύ. Να υποθέσω ότι αν είχε δυνατότητα να παίξει τα δύο θεατρικά ταυτόχρονα, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη το ένα, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή το άλλο, θα το έκανε ταυτόχρονα. Δηλαδή, ναι, τη δυνατότητα δεν την έχει, αλλά ευχαρίστω ψυχολογικά ναι, ευχαρίστω το έκανα. Να δηλαδή, το έχει σε αναμονή στο μυαλό σου, εσύ και οι συνεργάτε σα εδώ, το είχε ο θάνατο. Ναι, ήταν. Πώ να σου πω. Είναι το έργο που έχω αγαπήσει περισσότερο από όσα έχω κάνει, που όλα τα αγαπάω, αλλά το αγάπησα όχι μόνο για το έργο αυτό καθ' αυτό, το αγάπησα γιατί έτυχε με αυτούς τους ανθρώπους που συνεργάστηκα, επειδή ήταν λίγο πρωταθλητισμός αυτό. Δηλαδή τους είπα, παιδιά, δεν είναι πρόβες αυτό που θα κάνουμε, είναι προπόνηση. Το λέω, να το πει από τώρα. Έχουμε δεθεί πάρα πολύ και τελικά έχουν αποτελέσει, και είναι τιμή μου και χαρά μου το λέω αυτό, ότι το βασικό κορμό της δουλειάς που θα κάνω. Δηλαδή, ό,τι έργο αποφασίζω πρέπει να συμπεριλαμβάνει μέσα τους 5 αυτούς ανθρώπους. Σπύρο, βοήθησε τώρα να βοηθήσουμε και με τους ακροατές, με τη βοήθεια σου να μπούμε στη σκέψη των ακροατών μας. Ακούνε τώρα στο ταξί, στο γραφείο. Είναι ο φίλος μου ο Στάμος, είναι ο Ηλίας, ο Δημήτρης, ο κύριος Γεράσιμος, οδηγεί ταξί. Είναι η κυρία Μαρία που είναι στο γραφείο της. Είναι ο Κωνσταντίνος, ηλικιωμένος φίλος μας, ο οποίος μας ακούει στο σπίτι και βάζει και το ραδιοφωνάκι του, να καταλάβουν. Γιατί εγώ λέω ότι είναι επικαιροποιημένη η παράσταση. Το θεατρικό αυτό είναι επικαιροποιημένο. Δηλαδή παίζει κάθε μέρα στη ζωή μας. Μήπως να το εξηγήσουμε μέσα από τους διαλόγους και τις όποιες συμπεριφορές έχει το θεατρικό. Έχουμε λοιπόν το τυχαίο θάνατο αρχικού. Πού? Είναι στο Μιλάνο. Αυτό είναι, κοίταξε, είναι ένα πραγματικό γεγονός, μαύρο γεγονός, το οποίο ο Ντάριο Φω λίγο πριν πάρει τον Νόμπελ το πήρε και το έκανε μια σπαρταριστή κωμωδία. Δηλαδή ουσιαστικά είναι η σάτυρα για την κατάχρηση της εξουσίας. Κάποτε, ας πούμε, ανακρίνοντας έναν αρχικό, τον πετάξανε, τους εκνεύρισε και τον παραθυρώσανε από τον εκτόγραφο. Και μετά είπανε ότι. Δεν έγινε ακριβώς έτσι. Του ρίξανε μία, ναι. Αυτός έμεινε κάτω ξερός. Αυτοί νομίζαν ότι πέθανε και μέσα στον πανικό τους λένε: δεν τον πετάμε το παράθυρο να πούμε ότι πήδηξε. Ναι. Τον πετάνε το παράθυρο. Ο άνθρωπος δεν είχε πεθάνει. Πέθανε επειδή τον πετάξανε από το παράθυρο. Και μετά αποδεικνύεται, ας πούμε, από τους ιατροδικαστές ότι ο άνθρωπος όντως ζωντανός έπεσε. Αυτοί όμως, με το που τον χτυπήσανε και νομίζαν ότι πέθανε, μέσα στον πανικό τους πήραν τις πρώτες βοήθειες. Ξεχνάνε ότι πήραν τις πρώτες βοήθειες και εκπαραθυρώνουν τον άνθρωπο.
Και έρχονται μετά οι δημοσιογράφοι και του λένε: συγγνώμη, πήρατε τον πρώτο βαθύον 12 παρα 2 και ο άνθρωπο εκπαραθυρώθηκε 12 παρα 3. Μην μη σε λεπτομέρειε. Αποκαλείται λοιπόν από, όλη η συμπεριφορά. Από εκεί ξεκινάει όλο το κόλπο. Και ότι δεν υπάρχει τελείω κλίμα. Όλη η κομμωδία ξεκινάει από εκεί. Ναι. Ότι πώς ανόητοι τύποι πήρατε ένα. Σίγουροι για το έγκλημά του. Πήρατε, ας πούμε, τις πρώτες βοήθειες για έναν άνθρωπο που ξέρετε ότι θα πέσει σε 5 λεπτά. Ότι θα πέσει. Από εκεί ξεκινάει λοιπόν η πλάκα και μπαίνει μέσα ένας τρελός με στην ασφάλεια, τον οποίο υποδίωμαι εγώ, και υποδίεται έναν ανώτατο ανακριτή από το Υπουργείο, Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο έρχεται να ελέγξει τους μπάτσους για τις συνθήκες που εκπαράθηκε ο άνθρωπος, και από εκεί αρχίζει το ξύλωμα του πουλόδερ. Να σημειώσω, γιατί είμαι πολύ φαν αυτής της παράστασης, ότι φίλοι ακροατές, θα δείτε το Σπύρο Παπαδόπουλο σε μια μεταφίεση που θα σας μείνει. Θα σας μείνει δηλαδή και για την τεχνική της. Και για την πλάκα που έχει, αλλά κυρίως για την τεχνική της. Και πώς αλλάζει, είχαμε κάνει ολόκληρο θέμα στη τηλεόραση γι' αυτό. Πώς κάνεις αυτή τη μεταφίεση. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ντάριοφο. Θέλω να πεις στους συνεργάτες σου και ποιο θέατρο είναι, πριν πάμε στον κουβέντα. Θα κλείσουμε λίγο, γιατί αυτά με ενδιαφέρουν πρώτα. Δηλαδή, αυτό που θα δώσουμε τη δυνατότητα. Ποιοι είναι οι συνεργάτες σου? Είναι ο Γιώργος Ομπύρος. Είναι ο Χρήστος Ομπύρος. Ο Χρήστος Ομπύρος, συγγνώμη. Είναι ο διοικητής. Είναι ο Τάσος Γιαννόπουλος που κάνει τον ένα μπάτσο, τον άλλο μπάτσο τον κάνει ο Αλέξανδρος ο Καλπακίδης, ο Χρήστος ο Πέτσος, ο Στέλιος ο Πέτσος που μας κλέβει την παράσταση, κάνει έναν ηλίθιο στη φύλακα, με αυτόν πέφτει το θέατρο. Δεν υπάρχουμε εμείς δίπλα στο Πέτσο. Και η Νικολέτα Κοτσαλίδου, μια όμορφη ταλαντούχα νέα συνάδελφος που κάνει την, υποτίθεται την Οριάννα Φαλάτση, κάνει τη δημοσιογράφο Φελέτσι που ήρθε να ελέγξει τους μπάτσους. Αυτή η ομάδα που σας είπα, αυτοί οι άνθρωποι είναι ο πυρήνας, ας πούμε, της δουλειάς μου. Είναι, δεν μπορώ να πω η ομάδα μου, αλλά με αυτούς θέλω να δουλεύω. Σε ποιο θέατρο είναι? Ήμουνα και θα είμαι, αν είμαστε καλά και τα επόμενα 10 χρόνια, αυτό δεν αλλάζει. Στο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκη στην Κυψέλη. Σταθερά. Ημέρες και ώρες παραστάσεων. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Δεν τη ρωτάω τυχαία. Κοίτα εδώ, να. Είδα το Σπύρο πέρσι και ήταν φοβερός. Ξαναπάω. Μπράβο του. Να, ο Δήμητρης από τα Μανιάτικα. Γιατί την πάνε αμέσως. Λες ότι ο κόσμος το έχει στη σκέψη του. Λοιπόν, σ' άκουγα τώρα. Άκουγε την κουβέντα που κάναμε με τον Υπουργό Παιδείας. Και είδα ότι φόρεσε τα ακουστικά, δεν έμεινε αδιάφορο. Δηλαδή θα μπορούσε στην αναμονή όπως είσαι, να τελειώσει ο Σπύρος την κουβέντα του με τον Υπουργό Παιδείας. Τσιμπάς, δηλαδή θες. Νοιάζεσαι. Με ενδιαφέρουν τα κοινά, είναι δυνατόν να με ενδιαφέρουν. Απλώς, παιδί μου, όλο ασκήσεις επί χάρτου, που εντάξει, μην τα ρίχνουμε όλες πολιτικούς. Όμως. Μπορεί να διαβάσεις ένα καταπληκτικό νομοσχέδιο ή ένα ωραίο σχέδιο το οποίο πρόκειται να και τα λοιπά, αλλά όταν πας στον τόπο, εκεί που αφορά το πράγμα, βλέπεις τελείως άλλα πράγματα. Με λίγα λόγια, φέτος πέρασε ο Γιώργος στο Πανεπιστήμιο, μπήκε στο μαθηματικό της Αθήνας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Και αυτό είναι ένα παιδί που έχει μάθει να διαβάζει, γιατί αγαπάει πολύ τα μαθηματικά, όχι για άλλο λόγο. Δεν του είπε κανείς ποτέ στο σπίτι, διάβαζε. Γουστάρει τα μαθηματικά, δηλαδή, και για να ξεκουράζεται, μαθηματικά λύνει. Και του λέω, επειδή είναι αρκετά ώριμος ο τύπος, του λέω, τι γίνεται εσύ Αλέξανδρε? Μου λέει, προσπαθώ να μην απογοητευθώ. Θα τα καταφέρω στο τέλος να μην απογοητευθώ. Με την έννοια ότι σήμερα δεν ήρθε ένας καθηγητής, σήμερα ήρθε αλλά έφυγε, σήμερα δεν θα γίνει αυτό το μάθημα, αλλά ένα αντίστοιχο μάθημα κάνει ένας άλλος καθηγητής σε μια άλλη αίθουσα, πηγαίνετε σε εκείνη, πάνε σε εκείνη την αίθουσα, αλλά αυτός που κάνει, ας πούμε, γραμμική άλγεβρα, έχει ξεκινήσει από ένα άλλο κεφάλαιο. Με λίγα λόγια, ένα πράγμα. Χαμένη η μπάλα. Χαμένη η μπάλα. Και λες, πώς πω, όλα καλά είναι στα σχέδια, αλλά δεν. Μέχρι να φτάσει κάτω, ας πούμε, στη ζωή, ένα πράγμα που ξεκινάει από τα χαρτιά, είτε από τη Βουλή, κάποια γραφεία. Μέχρι να φτάσει στη ζωή, διαθλάται τόσο πολύ που βγαίνει ένα άλλο ή τίποτα. Σε αυτό βέβαια δεν έχουν ευθύνη μόνο οι πολιτικοί. Μπορεί να έχουν και, ίσως και την κύρια, μπορεί λέω, αλλά την έχουμε όλοι μας. Δηλαδή όλη η αλυσίδα της ανθρώπινης δραστηριότητας στην Ελλάδα είναι κομμάτια. Ξέρεις, τα παιδιά τα έχουμε χρησιμοποιήσει από τα τηλεοπτικά κομματικά προεκλογικά σποτ μέχρι και σήμερα σε αναφορές που κάνουν εμείς οι δημοσιογράφοι, που κάνουν, ας πούμε. Δηλαδή, αν θες να κερδίσεις τη συμπάθεια που λέμε του κοινού, παίξε λίγο παιδί. Παρουσίασε λίγο παιδί. Ακόμα ανεβάζοντας ψηλά την διάθεση να τα βοηθήσουμε, να ενδιαφερθούμε για το παρόν και το μέλλον τους. Βρίσκεις μεγάλο ποσοστό ειλικρίνειας στην περιφορά μας? Καμία. Καμία ειλικρίνεια. Δηλαδή, απόλυτη απουσία ειλικρίνειας. Απόλυτη. Μα και τα παιδιά, μην νομίζεις. Λέμε τα παιδιά και η νέα γενιά. Εμένα μου άρεσε να τους ταχώνω. Και γι' αυτό ίσως και με θεωρούν φίλο τους. Τους ταχώνω γιατί. Πότε προλαβαίνω και χαλάνε, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μπαίνει στο πανεπιστήμιο και με το που μπαίνει, π.χ. να είναι τραπεζάκια γεμάτα νεολαίες. Έλα φίλε, δώσε εμάς να δεις πώς θα γίνει και θα σου δώσουμε κι εμείς το πρόγραμμα. Δηλαδή
Τέτοια πράγματα. Εάν έρθεις εμάς να γίνεις, να ασχοληθείς με τη δική μας την νεολαία, να σε βάλουμε στο κόλπο μας, θα σου δώσουμε το πρόγραμμα που είσαι ψάρι τώρα και δεν ξέρεις, θα σου δώσουμε το πρόγραμμα και θα σου πούμε διάφορα μυστικά. Μέχρι που ακούστηκε ότι συγκεκριμένη νεολαία, ας πούμε, του κυβερνώντος κόμματος, γιατί να το κρύψω, θα έχουμε και τέτοιο στον τάδε τραγουδιστή δύο φορές το χρόνο στο χορό με πολύ μειωμένο εισιτήριο, με 5 ευρώ. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Και λες, ρε μαγείς, πότε προλάβατε και χαλάσατε 18-19 χρονών παιδιά να εκβιάζετε τους ψάρακες, ας πούμε, που μπαίνουν μέσα, ότι έλα δώσε εμάς, γιατί αλλιώς δεν θα δει καίρι μέσα στο πανεπιστήμιο. Ξέρεις τι με ενοχλεί τώρα, μου ήρθε μια εικόνα γι' αυτό. Είπες για τα πανεπιστήμια. Συμβαίνει σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια απ' έξω. Δεν λέω μέσα, προς Θεού. Δεν έχω στοιχεία γι' αυτό και δεν πιστεύω κιόλας. Συμβαίνει και στη σχολή που εγώ έχω την δυνατότητα και τιμή να μεταφέρω τις σκέψεις μου στους σπουδαστές. Με το ρόλο του καθηγητή, χωρίς να λέω ότι είμαι καθηγητής. Ακριβώς απ' έξω, καθημερινά και σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, θα δεις 1, 2 και 5 άτομα σε άθλια κατάσταση εκείνη τη στιγμή να ζεσταίνουν τον θάνατο και να τον περνάνε στο σώμα του, στη φλέβα του. Πέρα από το σοκ της εικόνας που έχεις, εγώ είμαι στην περιοχή της Κάνιγκος, μεταφέρω τώρα. Πέρα από το σοκ της εικόνας που έχεις, δεν μπορείς και να πλησιάσεις, να αποτρέψεις να πεις μια κουβέντα, γιατί υπάρχουν 2-3 γύρω παρατηρητές που τον αφήνουν τον άλλον να βάζει θάνατο μέσα, να πεθαίνει δηλαδή, και παρατηρούν έτοιμοι με κάποιο στιλέτο, με κάποιο αντικείμενο, μην πλησιάσεις και διακόψεις τη διαδικασία του θανάτου. Γιατί είναι αυτός που κερδίζει από αυτό, είναι ο έμπορος. Όταν κατέβηκα μια μέρα να πάρω τα παιδιά να κάνουμε ρεπορτάζ, ξέρεις, να βγούμε έξω στους δρόμους, να μιλήσουμε, δείτε εδώ, να μεταφέρω μια σκέψη από την εμπειρία μου, όσοι έχω. Η πρώτη εικόνα μου, η πρώτη κουβέντα που είπα τα παιδιά, ξέρεις ποια ήταν? Αυτή την εικόνα, γιατί δεν τη βάζετε πια, γιατί δεν τη συζητάτε? Ποιοι κερδίζετε από αυτό? Ειλικρινά δεν είχα απάντηση. Πάγωσα. Βλέπεις λοιπόν ότι πιάνουμε τον αέρα, πιάνουμε την επιφάνεια και την ουσία που είναι ο μικρός θάνατος που ζούμε δίπλα μας ή τον έχουμε μέσα μας και θα χτυπήσει τη δική μας πόρτα, αν δεν την έχει χτυπήσει ήδη, κοντά ή μακριά, είναι ένα γεγονός το οποίο το αποφεύγουμε. Έχουμε ένα φοβικό σύνδρομο απέναντι στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα εμπροκειμένου του θανάτου. Του τοξικού θανάτου των ναρκωτικών. Πώς σου βγαίνει αυτή η σκέψη? Έχω άδικο που νιώθω πολύ μικρός μυρμήκι μπροστά στα πραγματικά γεγονότα της ζωής, που δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω? Ναι, και πολύ περισσότερο ασφαλώς αισθανόμαστε μικροί και ανίκανοι και αδύναμοι και αδεξιοί και ό,τι θέλεις. Γιατί, πώς να πει κανείς, αυτό είναι στημένη μια ολόκληρη κοινωνία πάνω σε αυτά τα. Πάνω σε αυτούς τους δρόμους. Δηλαδή, μπορώ να σου πω, ρε παιδί μου, εγώ μπορεί να ακούγομαι κυνικός ή μηδενιστής μερικές φορές, αλλά λέω τελικά η ζωή μας. Στη δυτικού τύπου δημοκρατία, ας πούμε, ναι, και στη δυτικού τύπου κοινωνική αντίληψη, συναντίληψη, πώς το θες, είναι σαν μια παράσταση που στο θέατρο που έχει όλους τους ρόλους. Εσύ δηλαδή δεν γίνεται δράμα, δεν μπορεί να παιχτεί δράμα ή και κωμωδία ακόμα, χωρίς να υπάρχει ο κακός. Λες, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κακός, αλλά κάποιος έπρεπε να κάνει τον κακό. Κάποιος πρέπει να κάνει το κακό. Κάποιος πρέπει να κάνει λοιπόν τον έμπορο ναρκωτικών, κάποιος πρέπει να κάνει τον χρήστη, κάποιος πρέπει να κάνει τον ιερέα. Κάποιος... Αλλά λίγο πολύ είναι ρόλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή ουσία σε σχέση με τη ζωή και με την ουσία της ζωής, με τον πυρήνα, δεν υπάρχει. Είναι ρόλοι που κερδίζουν ένας τον άλλον και δίνει περισσότερο χώρο ο καθένας στη δράση του. Που γενικώς συμμετέχουν για να σχηματιστεί το παζλ. Ουσιαστικά για να προχωράει η ρόδα αυτή που λέγεται ζωή, που όπως προχωράει πάντα ανησυχείς δηλαδή για τους φτωχούς κάπως και για τους πλούσιους κάπως. Ανησυχείς για το γιος. Με λίγα λόγια, για να το κλείσω αυτό, εγώ πιστεύω ότι στο βάθος το κέρδος είναι όλα αυτά. Ναι, ναι. Η δυτικού τύπου κοινωνία έχει απόλυτη σχεδόν απουσία σκέψης πραγματικής για την ουσία της ζωής και όλα γίνονται με βάση το κέρδος και όλα τα παιχνίδια της φαντασίας δήθεν και της δημοκρατίας και οι τέχνες και τα γράμματα και αυτό είναι λίγο να μην πω να πούμε. Μέρα, ναι. Για τον γιο σου φοβάσαι? Όχι, δεν φοβάμαι για τον γιο μου. Το έχεις εμπιστοσύνη? Ναι, και γιατί το έχω εμπιστοσύνη και γιατί είναι χτισμένο το παιδί έτσι. Δηλαδή, εγώ πάντα σε όλους τους γονείς ή τους μέλλοντες γονείς λέω, παιδιά, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε, στείλετε το παιδί στον αθλητισμό. Εγώ νομίζω ότι έχουμε σωθεί από αυτό, από πολλά πράγματα. Λες ότι ο φόβος σε κάνει αδύναμο? Δηλαδή, ότι φοβάσαι το ζεις αναγκαστικά? Δηλαδή, αν κοιτάς κάτι κατάματα με θάρρος, μήπως είσαι πιο αποτελεσματικός στο να το αντιμετωπίσεις, παράδειγμα, λέμε. Δεν ξέρω, ανάλογα. Για να σε εκδικηθώ
σου σκιζώ τώρα. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Λοιπόν, στην παρέα μας ο εξαίρετος ηθοποιός είναι προσωπική κρίση, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και από τα δικά σας, την δική σας αντίδραση, συμφωνείτε. Ένας διαφορετικός άνθρωπος, ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Ωραία, εσύ Σπύρο, πειράζει που είμαι έτσι κολακευτικός απέναντί σου. Δεν το λέω με κολακία, το λέω με εκτίμηση. Ξέρεις, παρεξηγούνται πια. Μπλέσε καλή κουβέντα για άνθρωπο. Και κάπου χρεώνεται. Η αλήθεια έτσι είναι ότι είναι. Πολύ, γίνεται, λέγονται εύκολα οι καλές κουβέντες, όπως οι κακές λέγονται πολύ εύκολα. Και δεν μπορεί να ξέρει ποτέ. Πάμε λίγο στη... πραγματικά εννοεί στα καθημερινά. Θες λίγο. Ό,τι μπορώ, γιατί δεν είμαι πολύ ενημερωμένος. Είχαμε πριν την αναφορά από νωρίς, το τελευταίο τρίωρο περίπου, ένας συνάνθρωπός μας έβγαλε τη συμπεριφορά του ανθρώπου που είναι σε κατάσταση προαυτοχειρίας, ας πούμε. Τελικώς πέρασε η ώρα, διαπραγματεύτηκε κάποια πράγματα, κάποια ενδεχομένως πιο ικανή από εμάς. Ο άνθρωπος κατέβηκε από εκεί που εκδήλωνε το δικό του διάβημα, τη δική του διαμαρτυρία. Όλα πήγανε καλά. 3.500 τουλάχιστον συνάνθρωποι μας όμως δεν τα κατάφεραν. Έφυγαν από τη ζωή. Με όποια οδύνη, ταλαιπωρία και όποιο κόστος για τις οικογένειές τους, αλλά και για την ελληνική πραγματικότητα. Είναι μια σκέψη που σε ταλαιπωρεί, που κάποιες στιγμές έρχεται στο μυαλό σου και σου λέει και το ζυγίζεις ανάλογα και λες: τι γίνεται, ρε, εσύ, πού είμαστε. Είναι πράγματα τα οποία συζητάς εσύ στο περιβάλλον σου, στην παρέα σου. Είναι βέβαια, αλλά το κακό είναι ότι ξέρεις, έχουμε φτάσει πια. Τόσο πολύ είναι η αδιαφορία μας. Γι' αυτό και η έλλειψη πολιτισμού, γι' αυτό και η κρίση ήταν αναμενόμενη, γιατί προϋπήρξε κατά τη γνώμη μου καμιά εικοσαετία πριν η ηθική κρίση και η κρίση κουλτούρας. Γι' αυτό φτάσαμε και εδώ. Που η διαφορά είναι τόσο μεγάλη που πια ξέρεις αυτό που λέγαμε κάποτε, ο Έλληνας του 60 και των αρχών του 70, ας πούμε, έχει χαθεί από μέσα μας σαν κοινωνική συμπεριφορά. Δηλαδή δεν κοιτάς τι γίνεται γύρω σου, φίλε. Ακόμη λοιπόν και οι θάνατοι αυτοί, ξέρω εγώ, μπορεί να καταλαμβάνουν μέσα σου, ας πούμε, 10-15 δευτερόλεπτα και δρόμο μετά για την επόμενη είδηση. Έτσι έχουμε γίνει πια. Δεν έχουμε πολύ σχέση με την ουσία της ζωής, αυτά που έλεγα και πριν. Χάσαμε την αίσθηση της γειτονιάς, που έλεγες κάτι έπαθε ο γείτονας, εσύ, ο Πέτρος, η Μαρία. Βέβαια, και αυτό το κρατούσες μέρες στην οικογένεια, στην παρέα. Βέβαια. Σαν πόνο, σαν θλίψη. Είμαστε ο καθένας μόνος του. Βέβαια, τώρα στη συνθήκη αυτή που ζούμε, μπορεί ένα από τα καλά της να είναι αυτό, ότι η αλληλεγγύη πια προβάλλει, ας πούμε, ως απαιτούμενο για να επιβιώσουμε ή για να επιβιώσουν άνθρωποι δίπλα μας. Προβάλλει η αλληλεγγύη, Σπύρο, ή προβάλλεται. Νομίζω δηλαδή ότι... υπάρχει ουσία. Ναι, υπάρχει ουσία. Υπάρχει μόνο επικοινωνία. Υπάρχει ουσία. Εγώ ξέρω ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με αυτά. Εχθές μάλιστα το έμαθα και χάρηκα, γιατί ήταν μια πολύ συμπαθής κυρία, ας πούμε, που δεν μιλάει καθόλου και κάνει μια δουλειά εκεί στο θέατρο που είμαστε. Και έχουμε ένα γιάμονο. Δηλαδή την ξέρω, την έχω 6 μήνες στη δουλειά και δεν ήξερα. Και χθες μου είπαν ότι είναι εδώ και 2-3 μήνες που έχει αρχίσει από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτή και η κόρη της, μια γυναίκα εργαζόμενη. Ναι, ναι. Αυτή και η κόρη της, και κάνουν μια απίστευτη δουλειά σε σχέση με τους ανθρώπους, τους άστεγους, αυτό κτλ. Θέλω να πω, υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει αρχίσει αυτό και όχι μόνο κατά μόνας και πώς να σου πω, συλλογικά. Αυτό το πράγμα δεν θα δείξει αύριο, αλλά οπωσδήποτε χτίζει μια κατάσταση του να ξαναγυρίσουμε. Αυτό δεν γίνεται από καλοσύνη, γίνεται από ανάγκη, έτσι. Η ανάγκη είναι ότι πρέπει να έχουμε ο ένας τον άλλον, παιδιά. Τη στιγμή που έχουμε το ίδιο πρόβλημα εμείς, είναι σαν να είμαστε σε ένα κελί. Αφού μοιραζόμαστε το ίδιο κελί, τώρα τι να κάνω εγώ, ότι μένω σε σουίτα, αφού στο ίδιο κελί είμαστε. Να σου κάνω σαν τον πονηρό. Θα κοιτάξουμε με το κελί όπως γίνεται να σταθούμε. Στα κόμματα πιστεύεις? Όχι. Δεν πιστεύεις πια ή. Πια, εδώ και πολλά χρόνια πια. Κάποτε πίστευα και πίστευα και πολύ. Ως πιτσιρικά. Δηλαδή, εντάξει, εμείς είχαμε περάσει, ρε παιδί μου, ήταν στα 19 μας, ας πούμε, νομίζαμε ότι η Επανάσταση, όπως την είχαμε στο μυαλό μας εμείς, ότι ήταν θέμα ενός δεκαημέρου το πολύ, ας πούμε. Όχι, φυσικά, δεν πιστεύω στα κόμματα. Όχι, δεν πιστεύω στα κόμματα, γιατί δεν υπάρχει κανενός είδους συνάφεια με την πραγματικότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, νομίζεις ότι. Πώς να σου πω ότι. Λες πού απευθύνεσαι, ρε. Βέβαια, εντάξει, μπορεί εμείς να μην έχουμε την κοινή λογική. Η κοινή λογική, η αλήθεια είναι, ο μέσος όρος, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά πιο εύπιστος, γιατί λόγω έλλειψης παιδείας, αρκετά απαίδευτος κτλ. Ξέρουν και τη μαστοριά να απευθύνονται στο θυμικό σου. Και υπάρχει αυτό ένα γιούρια γενικώς. Ακόμη και από τα κόμματα της αριστεράς, ας πούμε. Ένα γιούρια γενικώς εναντίον. Ρε παιδιά, τι κάνουμε, αγαπάμε το ρημάδι αυτό,
τον τόπο τον αγαπάμε, ασχολούμαστε με τον τόπο ή ασχολούμαστε καταρχάς με το κόμμα μας. Εκεί, δηλαδή το εγώ μας, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Με το κόμμα μας, με την ομάδα μας. Λιγότερο, ας πούμε, με τον τόπο μας, με το χωριό μας και τελικά με το σπίτι μας. Αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή, η σχέση που έχουμε με το κράτος είναι εχθρική. Ναι, ναι, είναι αντίπαλη. Όταν όμως το κόμμα δεν πάει καλά, το σπίτι δεν πάει καλά, η γειτονιά δεν πάει καλά, το χωριό μας δεν πάει καλά, ξαφνικά αρχίζουμε και νοιαζόμαστε και το διπλανό χωριό. Ναι, σιγά σιγά αυτό. Δηλαδή, εκεί ζητάμε, αυτό μπορεί να συμβεί τώρα. Αυτό αρχίζουμε και ζητάμε βοήθεια. Γιατί λέμε, να, εσύ είναι άνθρωποι είμαστε. Βρε, εσύ, έλα, βοήθησε με. Ή να συνεργαστούμε τα κόμματα. Ή στη γειτονιά, βρε, εσύ, κοίτα τι κάνω διπλανό. Γιατί έχει την αίσθηση πια ότι είσαι αδύναμο και με το διπλανό έχει την ανάγκη κάτι να κερδίσει από αυτή τη συνεργασία. Δηλαδή, πάλι εγωιστικά λειτουργούμε. Δεν ναι, μαγουστικό είναι. Δεν είναι άστοχη ανάλυση. Μα να μου βγαίνει κάπως. Δεν λέω ότι γίναμε ξαφνικά καλή άνθρωποι, αλλά έστω αυτή η ανάγκη θα σε κάνει να ξανακοιτάξει το διπλανό σου και να καταλάβει τη χρησιμότητα και την ευδαιμονία τελικά που είναι να συνεργάζεσαι. Σπύρο, έχει συνηθίσει πολλοί κόσμοι, θα μπορούσα να βάλω και τον εαυτό μέσα σε αυτό. Είναι κάτι που προσπαθώ που πραγματεύουμε καθημερινά εδώ στη Γιάφκα και με του ακροατέ. Πολλέ φορέ συμφωνούμε, διαφωνούμε, αρπαζόμαστε, αγκαλιαζόμαστε. Τη βγάζουμε την άκρη, δεν τη βγάζουμε. Δεν έχει σημασία όμως, αυτό θα πει η επικοινωνία. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι πλέον δεν πρέπει, έτσι τουλάχιστον το έχω εγώ βαθιά πεποίθηση, να γραπώνομαι από μια άποψη. Όποια άποψη. Από ένα πολιτικό, από ένα δημοσιογράφο, από ένα κόμμα, από μια τάση, από ένα φόρεα. Να παίρνω από όλους και να μπορώ μέσα από τον πανικό να βγάζω μια άποψη, μια γνώμη κεντρική, μια σφαιρική όμως γνώμη. Δηλαδή να παίρνω από όλους για να βρίσκω. Μέσω όρο την αλήθεια. Γιατί ο καθένας από τη δική του πλευρά εκφράζει ένα δικό του δίκαιο, όπως αυτό θα είναι να το ερμηνεύσει. Υπάρχει θολό τοπίο δηλαδή, καταλαβαίνεις, και είναι δύσκολο. Ο άνθρωπος που είναι ταλαιπωρημένος, που είναι στην ανάγκη της δουλειάς, χρεωμένος στις τράπεζες, οτιδήποτε, πιο εύκολο θα πάρει μια άποψη και θα πει αυτή μου ταιριάζει, τη φοράω και την διεκδικώ και την προχωράω, παρά ρε, εσύ, έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Έχει άποψη. Έχει μέλλον αυτή η τάση. Μήπως αυτό που λέει κάποια είναι σωστά και κάποια λάθος. Ναι. Ας πούμε, εδώ είναι. Ένα ή ζήγισμα. Σωστά ή μαζί του είμαι ή εναντίον του είμαι. Οπαδισμός δηλαδή. Ναι, γιατί ουσιαστικά τι είναι. Είναι αυτό που σου έλεγα, ότι είναι το νιάξιμο μια σφαιρική αντίληψη για αυτόν τον τόπο που ζεις, που λέμε αγαπάμε την Ελλάδα. Και το λέμε έτσι τώρα να έχουμε να λέμε. Ναι. Όταν πηγαίνουμε διακοπές. Τι αγαπάς την Ελλάδα. Αγαπάς τον τόπο σου σημαίνει ότι ασχολείσαι, έχεις μία. Το μάτι σου έχει μία ματιά. Και το νιάξιμό σου μια σφαιρικότητα. Δηλαδή δεν είναι. Αγαπάω την Ελλάδα δεν σημαίνει αγαπάω το χωριό μου και τη στιγμή που από το χωριό μου φεύγει το τάδε ΤΕΗ, εγώ θα κάνω επανάσταση και θα βάλω μπόμπα. Ρε φίλε, φεύγει το τάδε ΤΕΗ από το χωριό σου γιατί λυπάμαι που το λέω. Ξέρω ότι θα χάσει η τοπική κοινωνία, αλλά υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός που πρέπει να φύγει το ρημάδι. Και γιατί για να κερδίσει η τοπική κοινωνία, εύκολα σου έβαλαν έναν ΤΕΗ αντί να σε βοηθήσουν να αναπτυχθεί ω τοπική κοινωνία διαφορετικά. Ναι. Αλλά εσύ δεν σκεφτεί μέλος τοπικής κοινωνίας, ρε, εσύ με ξεγέλαγα τόσο καιρό με ένα ΤΕΗ. Δεν μου δίνα δυνατότητες να μπορώ εγώ να επιβιώσω ούτω ή άλλω. Οπότε είχα γραπωθεί από το ΤΕΗ. Ότι δεν έχει να σκεφτεί αυτό. Πες ότι. Ναι. Εντάξει, παρά είναι αυτό να το σκεφτεί. Όμως πρέπει να καταλάβει, αυτό το έχει όλη η ελληνική κοινωνία και εντωμεταξύ σε όλη τη διαστρωμάτωση από τον απλό άνθρωπο, α πούμε. Μέχρι τον καθηγητή Πανεπιστημίου. Πάρα να του θίξεις κάποιο τόσο κεκτημένο, ισχύει τόσο πολύ ο νόμος της αδράνειας ότι εγώ έχω, εδώ έχω καθίσει, έχω βιδωθεί, ας πούμε, 30 χρόνια, ναι. Δεν με κουνάς με τίποτα. Εμένα δεν με κουνά. Μα δεν είναι εσένα, ρε φίλε, μην το πες εσένα. Είναι ότι πώς θα γίνει να υπάρξει ένας κεντρικός σχεδιασμός, εάν τίποτα δεν αλλάζει και όλοι είμαστε μετακίνητοι. Λέει, κάποια θα χάσουμε. Μα τόσα χρόνια λέγαμε εμείς να μην χάσουμε. Τώρα που τα χάσαμε όλα, που έχουμε χάσει δηλαδή πάνω από τα μισά, όλοι μας, είδες το βουλώνουμε. Και λέμε άντε να κρατήσουμε αυτά. Ακού τώρα. Μα γιατί να έρθει αυτή η ώρα. Σπύρο, μου ήρθε μια φλασία και θέλω να μου το σχολιάσεις. Χθες έβλεπα δελτία ειδήσεων. Ξαφνικά βλέπω και έχω μια τηλεόραση που βλέπω όλα τα δελτία ταυτόχρονα. Στη μανιοκατάθλιψη που περνάω την δημοσιογραφική. Και βλέπω παρέβαση του υπουργού Στουρνάρα στο Μέγκα. Και βγαίνει να παρέβει για κάτι που υπόθηκε στο δελτίο. Και κάποια στιγμή, όταν φτάνουν τα επιχειρήματα σε ένα σημείο, σε ένα λεπτό μέσα. Λέει τη γνωστή ατάκα που λέει πάντα ο υπουργό Στουρνάρα που λέει: έχετε καμία καλύτερη συνταγή. Και εκεί όλοι σωπαίνουν. Εγώ βέβαια έχω μια άλλη σκέψη. Αν ο υπουργός Τουρνάρας πήγαινε σε ένα εστιατόριο και του έδινε σε ένα κομμάτι μπακλαβά να φάει, που είχε μέσα δηλητήριο ή είχε κάτι εξαιρετικά άνοστο, ένα κιλό αλάτι μέσα, και εκείνη τη στιγμή δυσανασχετούσε και πήγαινε ο σεφ ή ο μάρκερας και του λέγανε: μπορεί, μεγάλε πελάτη, έρχεται καμιά καλύτερη συνταγή. Θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή ο υπουργός Τουρνάρα, στο δευτερόλεπτο, όπως έκανε και στον αέρα, να βρει μια συνταγή καλύτερου μπακλαβά από αυτόν που έτρεγε. Κατάλαβες, δηλαδή, δεν ξέρω πώς σου φαίνεται αυτά τα επιχειρήματα τα εύκολα. Θα σε βάζω αντιμετώπιση με τον Τουρνάρα. Όχι, όχι, δεν έχω ούτε το αναγνωρίζω τον άνθρωπο, ούτε ασχολούμαι με κανέναν και δεν τα προσωποποιώ. Και καλό είναι αυτό, εννοώ να μην τα προσωποποιούμε. Γραπωνόμαστε από επιχειρήματα. Υπάρχουν λογικές
Δεν είναι το θέμα ο Στουρνάρας και ο Φέρον τη λογική αυτή. Το θέμα είναι οι λογικές να σπάσουν. Γι' αυτό και υπάρχει όντως από το ένστικτό του πια ο κόσμος, όχι γιατί κατόπιν ωριμού σκέψεως, μια αποστροφή προς τους πολιτικούς και προς την πολιτική. Που εγώ δεν τη θεωρώ ότι συλλήθη πρέπει να συμβεί έτσι και να τους πετάξουμε όλους στο γιάδα. Δεν εννοώ αυτό, γιατί και αυτό είναι μια ολιστική αντιμετώπιση. Λίγο σκέψη και λίγο διάκριση, ρε παιδί μου. Να μην είμαστε μαζί με αυτόν επειδή τυχαίνει να ψηφίσουμε αυτό το κόμμα. Μα λέει βλακίος ο άνθρωπος. Ή ας πούμε η αντιπολίτευση. Μα είναι δυνατόν αντιπολίτευση, ας πούμε. Είναι δυνατόν το κουκουέ τόσα χρόνια. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ τόσα χρόνια. Ρε κερατά. Καμία, ούτε ένα σωστό ποτέ δεν έχει εισηγηθεί το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν στις εκλογές. Πώς λες πάντα όχι. Μα πώς εγώ θες να σε εμπιστευτώ. Πες μια φορά, αυτό ρε παιδιά συμφωνούμε. Σε αυτό που είπατε συμφωνούμε, αλλά διαφωνούμε σε αυτό και σε αυτό, γι' αυτό το λόγο. Είναι δυνατό, καταλάβες, είναι μπλοκ, μπλοκ, μπλοκ και κανένα μπλοκ δεν συνεργάζεται με κανένα μπλοκ και ο καθένας κοιτάει τη... Μην πω να πούμε. Μια ανάσα, επιστρέφουμε για να πάμε στο τυχαίο θάνατο ενός αναρχικού, αλλά να μιλήσουμε και λίγο για τους αναρχικούς. Έχουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο μια κατάληψη. Και ίσως την προβάλλουμε με το δικό μας διαφορετικό τρόπο. Αλφαρία 89, η Γιάφκα είναι στον αέρα. Σπύρος Χαριτάτος στο μικρόφωνο. Αντώνης Αρκουλής, κομμαντέρ στη Γιάφκα. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Γεωργία Ιωαννίδου. Υποστηριχτής μας η Μαριάννα Εφροσύνη. Καταγράφει απορίες και παρεμβάσεις στο 212-212-4800. Και φυσικά η δική σας επικοινωνία μέσω email στο onair@alfa989.com. Στο facebook, facebook.com/alfaradio989. Και φυσικά τα μηνύματα που κερδίζουν 989 κοινό αποστολή μηνύματος στο 19400. Γράφτε πύλιο αν θέλετε, ζαγορά πυλίου προσφορά του Πετρουλιάντη με διαμονή, δωρεάν διαμονή. Ή αν θέλετε, καρπενήσεις στο υπέροχο ξενοδοχείο Μοντάνα με τα 110 δωμάτια και τις 18 υπέροχες σουίτες με σπα. Όλα αυτά εκκλήρωσε σε περίπου 5 λεπτά από εδώ, 7 λεπτά από τώρα. Έτσι, θα διαβάσουμε τα ονόματα, θα κάνει την κλήρωση ηλεκτρονικά η Γεωργία Ιωαννίδου. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Να μιλήσουμε για αναρχικούς. Η παράσταση λοιπόν είναι ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού. Αυτό όμως το Σαββατοκύριακο, θέλω να σου πω, Σπύρο, και στους φίλους ακροατές, ότι υπάρχει κάτι που εμένα με βρίσκει συμπαθή απέναντι σε αυτή τη δράση. Γίνεται μια κατάληψη κτήματος, Πραπόπουλου λέγεται η περιοχή, το κτίριο, στο Χαλάνδρι. Λένε οι άνθρωποι αυτοί, έχουν βγάλει, δεν τους γνωρίζω, έχουν βγάλει μια φίσα, την οποία μπόρεσα και βρήκα και μου έστειλαν και φίλοι ακροατές. Λέει ο τίτλος του μηνύματος είναι «Μην πιστεύεις τα δελτία ειδήσεων». Γνώρισε μια κατάληψη από μέσα. Έλα στο διήμερο εκδηλώσεων που έχουμε, 2 και 3 του μηνός. Το Σάββατο έχουν παραίστικο παζάρι, συλλογική κουζίνα. Ο καθένας θα πάει το φαγητό και το μοιράζονται μεταξύ τους πολίτες με τα παιδιά τους ή οτιδήποτε. Αλλάζουν γεύσεις κτλ. Και υπάρχει την Κυριακή θεατρικό παιχνίδι για τα παιδιά. Και ρεμπέντικο γλέτι, ρεφενέ λέγεται κιόλας αργότερα. Δηλαδή. Υπάρχουν σημεία αναφοράς τα οποία δεν χρειάζουν απαραίτητα ακραίας λογικής. Αυτή η προσπάθεια τώρα, ναι. Αυτό όλο που μου περιέγραψες, δεν δείχνει φαντασία, ευαισθησία, ανάξιμο. Αγάπη για αυτό που ζούμε, ναι, τώρα. Ναι, ναι. Και κυρίως φαντασία για τη ζωή, ναι. Και ότι όχι όλα αντί και εναντίον και πάμε να γκρεμίσουμε γενικώς αδιακρίτως τις αόρατες μάντρες. Και βγάλει τους όλους έξω, μπουζούρια, σε τους όλους μέσα. Ναι, ή ξέρω εγώ. Τρομοκράτης, δολοφόνοι αυτοί. Αυτός βγάζει λεφτά, ρηχτούν αγκαζάκι. Ναι, 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 αυτό. Ξέρεις, γιατί είναι πολύ παρεξηγημένα τα πράγματα. Τι σχέση έχει ο αναρχισμός με αυτά τα πράγματα. Τα βάζουμε όλα ένα. Υπάρχουν παιδιά που νομίζω ότι είναι αναρχικά. Ναι. Τα οποία έρχονται και σου λένε, εμένα μου είπαν μια μέρα, ρε Σπύρο, είναι δυνατόν εσύ να τρως τα εξάρχεια με τόσα εκατομμύρια που βγάζεις? Γιατί πάω και τρως τα εξάρχεια. Ναι, ναι. Του λέω, είσαι παλαβόντρε. Κανονίστε, ποιο θα μα την πέφτει, εσύ ή η Χρυσή Αυγή. Ναι. Δεν μπορεί να μα την πέφτει και δύο, κάτι έχετε μπερδέψει. Ναι, κάτι είσαι παλαβόντρε, του λέω. Εγώ χρόνο εδώ 30 χρόνια, θα εσύ, μου ήρθε χθε από εδώ και σου είπαν ότι αυτό είναι το, η επανάσταση. Ότι θα τα βάλει με μένα γιατί βγάζω πολλά λεφτά. Που ξέρει τι λεφτά βγάζω, βλάκα. Ναι, ναι. Όχι, είσαι στο κουτάκι. Είσαι αναγνωρίσιμο, άρα λεφτά, ακριβώς, άρα συμβόλαια, άρα. Αυτό το χωρί σκέψη, ναι, που λέγαμε. Ναι. Ενώ αυτό ακριβώ που είπε τώρα πριν δείχνει άλλο πράγμα. Ή τα παιδιά, ξέρω εγώ, στα εξάρχεια που φυτέψαν, που κάναν τον κήπο εκείνο με το δασάκι, κατεβαίνουν γριές. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες και εγώ είχα πάει. Και σκάβανε αυτό και τους πηγαίνανε γλάστρες και φτιάξανε αυτό το δασάκι. Αυτά όμως δεν τα βλέπουν, Σπύρο. Δεν βρίσκουν χώρο στα αυτά, μέσα ενημέρωσης. Ναι, γιατί δεν πουλάνε τα ρημάδια. Πουλάνε, ναι, να πούμε άμα πάμε και σπάμε. Ξέρουμε άμα πουλάνε. Και άμα πουλάνε. Δοκιμάσαμε να δούμε, βρε Σπύρο. Δεν δοκιμάσαμε. Όμως όταν ήρθε η ρητορική, η κομματική, είτε επίσημα κυβερνητική αντιπολίτευση που βόλευε εκείνη τη στιγμή, το κάναμε εμείς σημαία τα μέσα για να έχουμε να λέμε να βγει η μέρα, ξεπέτα ενημέρωση, ξεπέτα επικαιρότητα. Ναι, ναι. Πάμε παρακάτω γιατί θα πρέπει να ξεστραβωθώ εγώ. Θα πρέπει να δουλέψω ως δημοσιογράφος, θα βρω ένα άλλο θέμα να αναδείξω γιατί αυτό με βολεύει ή δεν με βολεύει. Είναι θέμα συλλογικής ευθύνης αυτή η λογική, το λέω έτσι. Και δεν είμαι υπέρ της συλλογικής ευθύνης πάντα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε λίγο στον τυχαίο θάνατο ενός αρχικού.
Θέλω να μπούμε πάλι. Λοιπόν, τυχαίο στάνος ενοχικό, Ντάριο Φω. Είναι στο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης. Ποια περιοχή είναι? Είναι στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη. Είναι το παλιό Ριάλτο. Δηλαδή είναι αυτό. Εντάξει, επειδή είπαμε για το έργο, αυτό το θέατρο, το παλιό Ριάλτο, είναι ένα από τα πιο ιστορικά θέατρα της Αθήνας. Αυτό σκέψω ότι τώρα είναι μια δεκαόρος πολυκατοικία πάνω, εδώ και 40 χρόνια είναι έτσι, αλλά υπήρχε άλλα 20 χρόνια πριν ως τέτοιο. Εκεί έχει κάνει τα πρώτα του βήματα ο Βέγκος, ο Χατζηχρήστος. Ο Κώστας ο Χατζής μου εκμυστηρεύτηκε, ήρθε να δει την παράσταση. Ο Κώστας ο Χατζής και μου λέει: εδώ ανέβηκα ως πιτσιρικάς επάνω πρώτη φορά σε μια επιθεώρηση και έπαιζα κιθάρα. Αλλά επειδή ήμουν γύφτος και δεν μπούλαγε το γύφτος τότε, απαγορευόταν σχεδόν, μου είπε ο Χατζηχρήστος, μου βάλει ένα σομπρέρο και μου λέει: θα σε κάνω Μεξικάνο. Και για πόρε, θέλω να πω, είναι ιστορικό θέατρο. Απλώς επειδή ο προηγούμενος κάτοχος πριν από μένα, ας πούμε, ήταν πολύ αγαπημένος φίλος με τον Αλέκο τον Αλεξανδράκη, το μετονόμασε. Σου αρέσουν οι αναδρομές γενικά? Σου αρέσουν οι αναδρομές γενικά? Τώρα απλά ήθελα να σταματήσει πριν πω ότι τη σκηνοθεσία στην παράσταση. Ναι, μου αρέσουν οι αναδρομές. Πάμε λίγο στην εκπομπή, στην υγειά μας. Εγώ έχω τοποθετηθεί δημόσιο ότι θεωρώ ότι μακάρι να υπάρχουν άλλες δύο και τρεις εκπομπές σαν τη δική σου. Γιατί είναι μικρά μαθήματα ιστορίας. Ακόμα δηλαδή και ο πιο καχύποπτος τηλεθεατής απέναντι στα αναγνωρίσιμα πρόσωπα, παρουσιαστές ή στις εκπομπές, γιατί δέχεται και άλλες απόψεις που διαβάζει, ακούει, έτσι είναι η ζωή μας, τι να κάνουμε, οφείλει να αναγνωρίσει ότι μικρά μαθήματα ιστορίας τα παίρνουμε. Δηλαδή όσοι δεν ήξεραν Γκιουμτζή, θα το δουν στην εκπομπή σου. Όσοι δεν έχουν δει άλλες πλευρές του Μάριο Τόκα, θα το ζήσουν στην εκπομπή σου. Όσοι δεν έχουν ζήσει άλλες πτυχές της ζωής του Μητροπάνου και έχουν μόνο 5-10 τραγούδια στο μυαλό τους, και λέω πτυχές ενώ συμπεριφορά, θα το δουν στην εκπομπή σου. Υπάρχουν διαμάντια της ελληνικής μουσικής, είτε στην άποψη του ερμηνευτή, κυρίως στην άποψη του στιχουργού και συνθέτη, και δεν μιλάω μόνο για τα αποτέλεσματα της δουλειάς τους ή αυτού που αγαπούσαν του λειτουργήματος, ενώ τη συμπεριφορά τους ως άνθρωποι μέσα σε μια κοινωνία, κατά εποχές με κακοχίες, που νομίζω ότι όταν τις αναδεικνύεις είναι μικρά μαθήματα για την καθημερινότητά μας. Εγώ αυτά συνηθίζω και του λέω βίους Αγίων, ότι εδώ κάνουμε βίους Αγίων. Δηλαδή, παίρνεις πολύ σπουδαίους ανθρώπους που, όπως λες, ξέρεις μόνο το έργο τους και μαθαίνεις, ας πούμε, πτυχές από τη ζωή τους ή από τη συμπεριφορά τους ή από τις κακουχίες ή από τη συμπεριφορά τους όταν πια γίνανε σπουδαίοι κτλ. Κτλ. Και είναι πραγματικά βίαιοι Αγίων. Είναι πράγματα σαν να ακούς, ας πούμε, αλήθεια το λέω, σαν να ακούς παραμύθια. Και μου το λένε οι νεότεροι, λέει, κάθομαι και χαζεύω γιατί νόμιζα ότι είναι κοκκίνο σκουφίτσα, ρε παιδί μου. Πότε γίνανε αυτά τα πράγματα, λέει. Γιατί ένας πιτσιρικάς τώρα που είναι 20 χρονών, τι να πιστέψει ότι ο άλλος και εγώ φόρεσε παπούτσια για πρώτη φορά στα 23 του στο στρατό, γιατί δεν είχε παπούτσια και μετά έγινε ο π.χ. ο Τζιτζάνης. Γιατί έχεις μια ιδιαίτερη αδυναμία στο, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος, δεν το σέμε, στο Μητροπάνο, γιατί? Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, με ακούμπαγε, είναι αυτό που λένε οι παλιοί, με πείραζε όταν τραγούδαγε η φωνή του. Με χτύπαγε στο κεντρικό νεύρο και όταν γνωριστήκαμε μετά κολλήσαμε, γίναμε φίλοι. Έχω μια άποψη, μια πεποίθηση, η οποία μου έχει δημιουργηθεί όσες φορές έχω παρακολουθήσει την εκπομπή σου. Με διάφορους τρόπους, είτε από κοντά είτε ως τηλεθεατής. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να βρεις καλό συνθέτη, καλό στιχουργό, κυρίως καλό ερμηνευτή, εάν ο ίδιος δεν έχει βιογραφικό μέσα από την κοινωνία. Δηλαδή, αν δεν έχει ταλαιπωρηθεί, αν δεν έχει ρωτευτεί, αν δεν έχει καψουρευτεί, αν δεν έχει απιστήσει, αν δεν έχει ζήσει τη ζωή από μέσα και στις δυσάρεστες εικόνες της και στις δυσάρεστες εξελίξεις της. Το θεωρώ πιο δύσκολο. Έτσι είναι παντού, σε όλο το φάσμα της τέχνης, δεν είναι βέβαια μονόδρομος, αλλά στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι σπουδαίοι καλλιτέχνες δεν μπορεί να μην έχουν. Δηλαδή το μέταλλο του Μητροπάνου είναι η ζωή του, δεν είναι απλά μια φωνή. Ακριβώς. Ο τρόπος που τραγουδούσε με την ψυχή του είναι ενδεικτικό, δηλαδή, του πώς έζησε και άρα πώς αντελήφθη τα πράγματα. Ποιος έχουν μείνει σαν δυνατή σκέψη? Παράδειγμα, ο Γιουμτζής που ακολουθεί σε επόμενες εκπομπές, από ό,τι έχω ενημερωθεί. Ήταν τα πρόσωπα που σε κέρδισαν. Ναι, βέβαια. Ο Σταύρος ήταν. Σε κέρδιζε από την. Πώς πω. Από την. Σχεδόν ντρεπότανε που υπήρχε αυτός ο άνθρωπος. Όχι που έγραφε μουσική και τραγούδια και το τραγουδάγανε. Σχεδόν που υπήρχε, ντρεπότανε. Ήτανε, και είχε μια. Ταπεινότητα. Ναι, και μια ενοχή για τα πάντα. Ότι δηλαδή ό,τι γίνεται στην Ελλάδα δεν μπορεί να μην φταίω κι εγώ κάπου. Αλλά αυτό το δείχνει. Δηλαδή ήταν μονίμως σεκλετισμένος. Δεν είναι πολιτική πράξη αυτή. Βέβαια, ασφαλώς. Δεν είναι μια υπεύθυνη πολιτική στάση. Ξέρεις, δεν το ζούμε όμως. Δηλαδή, εγώ, αν θα το μάθω στην εκπομπή σου, δεν έχω άλλη αναφορά. Δεν το ακούσα από ένα δημοσιογράφο στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση. Δεν το διαβάσω κάπου εύκολα. Θα είναι στις ειδικές στήλες που αφορούν τους καλλιτέχνες ή τα gossip, μιας άλλης εποχής. Σήμερα μουσικό αφιέρωμα.
δεν θα έπρεπε να ζούμε και πορείες ανθρώπων μέσα σε μια σελίδα, σε ένα κομμάτι μια σελίδα, σε ένα κομμάτι ενός ραδιοφώνου. Αυτά δεν είναι ότι χαλάσαμε. Είμαι πολύ ρομαντικός, λες, ας πούμε. Ξέρεις τι, είναι θελοτυφλή όπως όποιος νομίζει ότι. Μα γιατί δεν γίνονται αυτά σήμερα. Ρε, παιδί μου, είναι πολλές πληροφορίες. Αφού ανοίγετε αυτά τα ρημάδια, εγώ δεν έχω πολύ σχέση με αυτά. Ανοίγετε αυτά τα ρημάδια και παίρνετε. Γιατί δεν θα γινόταν κι αλλιώς. Παίρνεις 30 πληροφορίες στο δευτερόλεπτο. Δεν μπορεί να μην. Φεύγουν αυτές όλες. Όπως τις παίρνεις, έτσι φεύγουν. Λοιπόν, νικητής για το Πήλιο, όπως με ενημερώνει η Τζόρτζια, είναι ο κύριος Νίκος Βρετάκος. Και τώρα περιμένουμε την κλήρωση για το ταξίδι που θα γίνει, που ακολουθεί. Κύριε Νίκο, να περάσετε καλά στο Πήλιο και στη Ζαγορά. Να πάτε να φάτε στο Μπέτρο και στη Στεφανία, στην ταβέρνα τους. Θα μείνετε δωρεάν στην Ξινώνα Στεφανία. Και εκεί θα σας μείνει αξέχαστη η Ζαγορά. Απίστευτο μέρος. Και το ταξίδι, δηλαδή το ταξίδι στο Καρπενήσι και τη διαμονή στο υπέροχο ξενοδοχείο Μοντάν, το κερδίζει η κυρία Μαρία Λαού. Έτσι νομίζω πρέπει να λέγεται, δεν ξέρω αν το τονίζω σωστά. Να περάσει να έχει μια υπέροχη διαμονή και να τα λέμε. Κάνια πρόσκληση για το θέατρο, κύριε Παπαδόπουλε. Τίποτα έχουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Να, η Τζόρτζια γελάει, κοιτάξτε την άτρη. Αυτό μου το έγραψε κιόλα. Να σα δώσουμε απλώ. Παρασκευή και Σάββατο ήδη δεν έχουμε θέσεις. Οπότε προφανώς. Για την Κυριακή. Να τους δώσουμε εμείς όμως από Δευτέρα τις προσκλήσεις. Να δώσετε από Δευτέρα. Για την επόμενη Σαββατοκύριακο. Ωραία, οπότε το κρατάμε εδώ εντάξει, και το δημοσιοποιούμε μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλο. Αλίμονο. Για τα όσα ζήσατε. Τυχαίως θάνατος ενός αρχικού. Μην χάσετε αυτή την παράσταση. Αξίζει την ψυχαγωγία δική σας αλλά και την έμεση πληροφόρηση για τα όσα μπορούμε να βιώνουμε όλοι μας σήμερα. Ξέρετε, ο Ντάροφο. Είναι θεωρείται άνθρωπος επικαιροποιημένος για όλα τα γεγονότα. Δηλαδή, Ντάροφο άποψη τη χρησιμοποιείς και σήμερα, ανά πάσα ώρα και στιγμή, στο θέατρο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης. Αυτή ήταν η γιάφκα σήμερα, και με πολιτική, και με κοινωνία, και με προβληματισμό, και με αγάπη, πρε αδερφέ. Χαμογελάστε, δεν κοστίζει τίποτα. Να είστε καλά. Περάστε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Μια εκδρομή είναι η ζωή. Με μαγική διαδρομή που έγιναν φίλοι μου και οι εχθροί μου και τραγουδάμε με μια φωνή. Εμένα και ο θάνατος μου φαίνεται γιορτή. Ένα λαχείο είναι η ζωή, ας είναι και αμορτή.